Πώς είστε? Από υγεία καλά. Χαίρομαι. Από τα υπόλοιπα. Από τα υπόλοιπα. Ναι. Για να δούμε από τα υπόλοιπα. Από πού να το πιάσουμε, κύριε Πολυχρονάκη. Από πού και να το πιάσουμε. Να το πιάσουμε τοπικά. Λοιπόν, ένα θέμα που είναι της επικαιρότητας πολλές μέρες τώρα είναι το θέμα των εργατών γης. Έτσι, και χθες μάλιστα είχαμε μια γενική συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου εδώ, που προσπαθούν να βρουν λύση και προσπαθούν τώρα να κλείσουν ραντεβού με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να δοθεί κάποια λύση σε αυτό το πολύ μεγάλο οξυμένο πρόβλημα που δεν είναι μόνο της Ιεράπετρας, κύριε Πολυχρονάκη. Φαντάζομαι και οι εξαγωγικές εταιρείες θα έχουν θέμα, έτσι, και τα συσκευαστήρια, όλη αυτή η παραγωγή. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, αλλά πιο έντονο ελληνικό, mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, εντοπίζεται κυρίως στη Νότια Ελλάδα, αργότερα θα εμφανιστεί και στην Ελαιοσυγκομιδή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως το μεγάλο πρόβλημα θα υπάρχει οπωσδήποτε στις καλλιέργειες των ετήσιων λαχανικών και κυπευτικών, διότι τώρα που θα πρέπει να ξαναπιτεύσουν δεν υπάρχουν εργάτες. Σε πολλά προϊόντα ήδη έχουν μείνει πίσω κάποια προϊόντα από απόψεως οικομιδής, όπως είναι τα πορτοκάλια Βαλένσια ή αυτή τη στιγμή προς το τέλος της ευρυσκόμενης. Οι φράουλες, λοιπόν. Εμείς το έχουμε αναδείξει το θέμα και είχαμε κάνει ραντεβού και με τον προηγούμενο Υπουργό Γεωργία και με το Υπουργείο Μετανάστευση, η κυρία Βούλτευση, και μαζί 3-4 φορές εμείς, η Ένωση Κονσερβοποιών, η Επαγγελματική Επιτραπεζίων Ελιών κτλ. Ενώ ακούγαν τα αιτήματα τους, κάναμε και προτάσεις το πώς μπορεί να γίνει και τα λοιπά. Εν τούτης, μετά από λίγο πήγε το Μάτιο Μηταράκης, υπέγραψε ένα, ο Υπουργός ο Μηταράκης, υπέγραψε μια διμερή συμφωνία με το Πακιστάν και το Παγκλαντές, και ούτε το λίγο το πολύ λέει στους ευρισκόμενους στην Ελλάδα Πακιστανούς Μπαγκλαδεσιανούς να υπογράψουμε να μένουν εδώ πέρα 9 μήνες για να τους ξαναστείλουμε στο Πακιστάν και να ξαναέρχονται μετά από 3 μήνες και ούτω καθεξής. Σούς τα φέρετε. Ναι. Και κυρίως να μετακαλέσουμε από αυτούς. Όταν στο ίδιο το Μπαγκλαντές πρεσβεία ελληνική προκειμένου να κάνει την προσωπική συνέντευξη για να πάρει βίζα για να έρθει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν δεν έχουμε εμείς πρεσβεία εκεί. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Λοιπόν, πρέπει να πάνε στο νέο δελχή στην Ινδία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα. Τώρα, όπως ξέρετε και κυρίως το ζείτε κάτω, τα προηγούμενα χρόνια με τον κορονοϊό μας φύγανε οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι με χρόνια στην πατρίδα εργαζόμενοι και είχαν εκπαιδευτεί. Έχουν αποκτήσει και το know-how, τις καλλιέργειες, κυρίως τα θερμοκήπια, και έχουμε το φαινόμενο Αλβανοί πρώην εργαζόμενοι και κοντά στην περιοχή σας και σε άλλες περιοχές να αυτή τη στιγμή να καλλιεργούν κυπευτικά στην Αλβανία, και δεν είναι τυχαίο ότι τον τελευταίο μήνα 1.300 τόνοι έχουν εισαχθεί από διάφορες τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων γύρω στις 300 τόνοι έχουν έρθει και από την Αλβανία σαν εισαγωγή ντομάτες στην Ελλάδα, εκτός από τον άλλο προϊόντο που έρχονται από εκεί. Λοιπόν, εμείς είχαμε ζητήσει και ζητάμε για αυτό το θέμα, όπως είχε ψηφιστεί το 18, μετά από αγώνες πάλι και παροτρύνσεις με την προηγούμενη κυβέρνηση, και είχαν δοθεί προσωρινές άδειες εργασίας για όσο διαρκεί η προσωρινή παραμονή τους στην Ελλάδα στους παράτυπους μετανάστες, να δοθεί άμκα αφημί και το δικαίωμα να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να μπορούν να εργάζονται και να πληρώνονται με εργόσιμο, και επιπλέον με βάση αυτό να μην έχει και το κίνητρο για να παταχθεί ή οποιαδήποτε μαύρη διακίνηση εμπορευμάτων που ο παραγωγός κάνει λόγω του ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα εργατικά που χρησιμοποιεί για την καλλιέργεια της οικομίδης των προϊόντων. Λοιπόν,
αυτό το είχε καταργήσει το 18α, το άρθρο του νόμου του 18, το είχε καταργήσει με το που ήρθε η καινούργια η κυβέρνηση η σημερινή. Είχαμε δώσει μια λύση το 2020 επί Υπουργείας Βορύδη, πάλι με πίεση μας, και είχε δοθεί η λύση να τους δώσει για ένα εξάμηνο αυτές τις διευκολύνσεις στους παράτυπους ευρισκόμενους Έλληνες και απασχολούμενους με τη Γεωργία. Ζητήσαμε το ίδιο να ισχύσει και φέτος και ανταυτού εισπράξαμε τη νέα νομοθεσία, η οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον και νομίζω και σαν διαπίστωση τους που το είπαμε και ανεφάρμοστη είναι και χωρίς αντικείμενο, δεδομένου ότι εκτός κάποιων καλλιεργητών, αγροτών, μεγαλοαγροτών που έχουν συνεχή εργασία, είναι λίγοι οι αγρότες μας στην Ελλάδα οι οποίοι μπορούν να μετακαλέσουν εργάτες μαζικά, όπως γίνεται στη συγκομιδή, προκειμένου να έρθουν και να απασχοληθούν για 9 μήνες. Να τους απασχολήσουν για 9 μήνες. Ο λόγος που καταργήθηκε ο νόμος του 18 και με την προσπάθειά σας το 20 κάπως λειτουργήσε, αλλά φέτος βλέπουμε και δεν λειτουργεί λόγω του νόμου του κ. Μηταράκη. Ποια αιτιολόγηση? Η αιτιολογία ήταν ότι εμείς θέλουμε να απασχολούμε μόνο νόμιμους εντός εισαγωγικών μετανάστες ή πρόσφυγες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αιτιολογία που ακόμη και τώρα προβάλλεται και από τον ίδιο τον τωρινό Υπουργό Γεωργίας, έχει μεν μια πώς δούμε, βάση, λογική επεξεργασία, πλην όμως αυτό έχει την λογική αν δεν ξέρει κανείς τις συνθήκες που υφίστανται στην αγορά, και αυτές τις συνθήκες με τα ίδια καθιά που αυτοί οι παράτυποι μετανάστες διαβιούν στη χώρα. Έχει κανείς την εντύπωση από τους κυβερνώντες ότι αυτοί οι μετανάστες τρέφονται με αέρα? Όχι ασφαλώς, κάπου δουλεύουν. Με αυτά τα ίδια τα χαρτιά της προσωρινής διαμονής τους στην Ελλάδα μέχρι να αποκτήσουν την νομιμότητα, μετακινούνται προς την Ιταλία, προς την Ισπανία και προς τη Γερμανία, αποκτούν κάρτα εργασίας, αποκτούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις, υψηλότερο μεροκάματο, σχεδόν διπλάσιο, και στέλνει προκειμένου να εργαστούν. Τώρα, αυτές κάποια συνέντευξη που διάβασα προχτές του πρέσβη του Μπαγκλαντές, ότι ξέρεις κάθε χρόνο θα έρχονται και 4.000 από τον Μπαγκλαντές και είναι ήδη εδώ πέρα 15.000 μη τυπικά ευρισκόμενοι μετανάστες, θα πάνε στον Μπαγκλαντές και θα ξαναγυρίσουν. Αυτά δεν νομίζω ότι στην πράξη γίνεται, διότι ποιος εμπιστεύεται ότι όταν θα πάει πίσω, όταν έχει κάνει όλη αυτή τη διαδρομή με τα πόδια, έχει ταλαιπωρηθεί, έχει βρει τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα και έχει δημιουργήσει μια οικογένεια, θα εμπιστευτεί ότι θα πάει πίσω και πώς το πούμε, δεν πρόκειται να, ότι πρόκειται να τον ξαναφήσουν να γυρίζει πίσω κάθε τρεις μήνες και να κάνει τι. Δηλαδή θα δουλεύει 9 μήνες για βγάλει τα αεροπορικά του εισιτήρια, πήγαινε έλα. Αυτά είναι, πώς θα το πούμε, γραφειοκρατικά, περισσότερο για άντληση και εφαρμογή κοινοτικών πρωτοβουλειών, οι οποίοι αποβλέπουν στην νόμιμη εργασία νομίμων μετανάστων, πλην όμως το φαινόμενο θα ενταχθεί και τον επόμενο καιρό, δεδομένου ότι συνεχώς από όλη την Ελλάδα φεύγουν μαζικά μετανάστες αυτή τη μορφή. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την διαδικασία αυτή δεν ισχύει και για τη Γερμανία κλπ. Που βρίσκονται κατά φύγιο. Αυτό τους λέμε, αυτό είναι το επιχείρημά μας, ότι από τη στιγμή που διαμένουν εδώ πέρα, από τη στιγμή που για να τους εμβολιάσαμε τους δώσαμε προσωρινό ΦΠΑ για εμβολιασμό. Λοιπόν, γιατί αφού βρίσκονται εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να πείσει κάποιον από αυτούς που βρίσκονται εδώ και διαβιούν χρόνια τώρα να σηκωθεί να φύγει και να πάει ξανά πίσω στην πατρίδα του και με τη βεβαιότητα εμείς θα τον ξανακαλέσουμε μετά από τρεις μήνες. Όχι, βέβαια. Η ανασφάλεια σίγουρα θα τον οδηγεί σε δεύτερες σκέψεις. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτές, και γίνεται ένας πόλεμος σε όλη την Ελλάδα, ο ένας αγρότης παίρνει τους εργάτες του διπλανού του και ούτω καθεξής, δίνοντας κάτι παραπάνω, και υπάρχουν μετακινήσεις ολόκληρων συνεργείων από την Αργολίδα στην Αρκαδία, από την Αρκαδία στην Ηλία για τις φράουλες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό όσο περνάνε οι μέρες και οι μήνες θα ενταθεί, και ναι μεν αυτή τη στιγμή για κάποιες καριέρες βρίσκονται σε εξέλιξη
και θα έχουν πρόβλημα μονάχα στις συγκομίδες, για κάποιες άλλες θα πρέπει να υπάρξουν καλλιεργητικές φροντίδες, φυτεύσεις κτλ. Που δυστυχώς δεν θα βρίσκουμε χέρια και να μείνουν ακαλλιεργήσεις αυτά. Μάλιστα. Μεγάλο θέμα, για να δούμε. Πάντως, αν μεγάλο. Υπάρξει πίεση τώρα ενδεχομένως. Πιέζουμε από τον πολύ, γιατί στην αρχή δεν έβλεπα και ανταπόκριση από πολλούς αγροτικούς φορείς και πώς λένε. Ναι, τώρα υπάρχει μια πολύ έντονη δράση και διεκδίκηση. Νόμιζαν όλοι ότι αυτή η εφαρμογή θα ήταν εύκολη, αλλά εγώ σας λέω τώρα, έχετε εκεί τα θερμοκήπια και έχουν και το ζουν τώρα στο πετσί τους όλοι. Να τους απασχολούν, ναι. Τώρα, όπως ξέρετε, έχουν φύγει μαζικά, πώς το λένε, Πακιστανοί που είχαν εξειδικευτεί μετά το φευγείο των Αλβανών και των Βούλγαρων, φεύγουν μαζικά για την Ιταλία. Ποιος θα τους υποκαταστήσει. Ναι, σωστό και αυτό. Δηλαδή και θα παίρνεις ξανά πάλι να το ξαναεκπαιδεύσει για να σου ξαναβγεί να σου πάει πάλι Ιταλία. Το φαινόμενο της έλλειψης εργατών είναι πανευρωπαϊκό. Εμείς με την Ομοσπονδία μας το έχουμε βάλει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κοινότητα. Δηλαδή, καλά είναι να θέλουμε νόμιμους μετανάστες, ναι, όλα καλά, γεια, να μαζί και να νομιμοποιηθούν. Κάπως πρέπει να τους νομιμοποιήσεις, δηλαδή. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, ένα μεγάλο θέμα, θα το βρούμε μπροστά μας ενδεχομένως και ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Πάμε τώρα στα. Μου έκανε έτσι αλγινή εντύπωση η εισαγωγή ντοματίνια από το Μαρόκο, από την Ισπανία αγκουράκια και τα μοιράζουμε στα παιδιά στο δημοτικό. Ναι. Αυτό τώρα, δηλαδή, συγγνώμη δεν έχουμε εδώ, τα πετάμε. Ακριβώς, μα αυτό με βάση, γιατί οι υπηρεσίες λένε ναι, αλλά είναι νόμιμο και εντάξει, δεν πάνε νόμο, ηθικό. Όλα καλά, το θέμα είναι ότι το πρόγραμμα αυτά τα φρούτα στα σχολεία έχει δημιουργηθεί και έχουμε συμβάλει και εμείς στη δημιουργία του κατά την πρώτη σύνταξή του, των κανονισμών και τη, προκειμένου να μάθουν οι μελλοντικοί καταναλωτές, τα παιδιά μας, να τρώνε φρούτα και λαχανικά και υγιεινή διατροφή, να μάθουν συγχρόνως να καταπολεμήσει την παχυσαρκία που παρατηρείται σε ευρωπαϊκές χώρες στα παιδιά, και συγχρόνως να μάθουν τα παιδιά και πώς καλλιεργούνται, πώς παράγονται και ποια είναι ο κόπος και η εργασία που καταβάλουν οι αγρότες μας προκειμένου να παράγουν τη διατροφή. Και κατά συνέπεια είναι και ένα συγχρόνως θέμα εκπαίδευσης και διαπαιδαγωγής τους. Αυτό λοιπόν σε πολλές το έχουν προτείνει επανειλημμένως, δεν δυστυχώς έχει απορριφθεί, δεν ξέρω με ποια κίνητρα, μπορώ να πω ότι ξέρω αλλά δεν μπορώ να τα αποδείξω. Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε προτείνει σαν σύνδεσμος γραπτά και προφορικά σε σκέψεις ότι τα κονδύλια, όπως και σε άλλες χώρες όπως είναι στην Ισπανία, να μοιραστούν στις περιφέρειες αναλογικά με τους μαθητές που φοιτούν στην κάθε περιφέρεια, και η περιφέρεια να προκυρήσει και να δημιουργεί ένα διαγωνισμό με τοπικά προϊόντα που να έχουν και μικρότερο κόστος μετακίνησης και να είναι φρεσκότερα, και να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς μας να παίρνουν τα παιδιά και να κάνουν σχολικές εκδρομές στους οπορώνες ή τώρα που μπήκαν μέσα και τα γάλατα και στις φάρμες κτηνοτροφίας. Ανάλογα το τι έχει κάθε τόπος. Προκειμένου να γνωρίσουν όλο αυτό στο οποίο αποβλέπει το πρόγραμμα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει υιοθετηθεί. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται με αυτή την εισαγωγή στα ντοματίνια ή στο αγκουράκι είναι ότι εμείς δεν έχουμε. Τι είναι αυτό, μάθετε πως το καλλιεργούν άλλοι και γίνετε ουσιαστικά πελάτες αυτού του δεδομένου του προϊόντος. Εμείς δεν έχουμε, δεν είναι εδώ μόνο το εμείς δεν έχουμε, ίσως να είναι ότι τα δικά μας δεν είναι κατάλληλα. Δεν είναι και καλά. Ναι, σίγουρα. Και δεν δίνεται και τα εφόδια στον εκπαιδευτικό να μπορέσει να αναλύσει από εκεί και πέρα, έχοντας ένα τοπικό προϊόν, και τους λόγους και την προέλευση και την ποιότητα αυτού του δεδομένου, το οποίο αναγκάζεται να αναφέρει την άλλη χώρα, που εντάξει θεμητό θα ήταν να αναφερθεί, αλλά παράλληλα ότι αυτό το είδος καλλιεργείται και εκεί.
Ναι, ακριβώς, αλλά το θέμα είναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτά, αλλά το θέμα μας είναι ότι σε αυτά, δηλαδή ακόμη και στα κουράκια της Ισπανίας, τα ονόμασαν κνοσού. Κνοσού είναι μόνο τα κουράκια που παράγονται στην Κρήτη. Δεν μπορούν να τα ονομάζει, κνοσού. Λοιπόν, είναι αγκουράκια. Λοιπόν, και να κάνω και μια διευκρίνηση, βέβαια δεν μοιραστήκαν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος αγκουράκια Ισπανίας ή ντοματίνια Μαρόκου. Σε μερικά σχολεία μοιραστήκαν, διότι στα σχολεία της Κρήτης, τουλάχιστον από πληροφορίες από άλλους νομούς που έχω, μοιραστήκαν κριτικά κριτικά αγκουράκια. Ναι, δεν έχει να κάνει και ένα. Ναι, το λέω, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ναι, πάντως μοιραστήκαν και δεν είναι μόνο αυτό. Η δεύτερη πληροφόρηση που μου ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση αυτής της πληροφορίας που είχα κάνει είναι ότι παράλληλα τα αγκουράκια που μοιραστήκανε, δεδομένου ήταν συγκεκριμένα σε σελοφάν και επειδή πέραν τι είχαν περάσει αρκετές μήνες, έχω την εντύπωση ότι είχαν και σάπια, φαντάζομαι κάποιοι. Μπράβο, παρουσιαστήκανε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζονται σάπια. Ασφαλώς είναι και το 16-17 που ήταν ξανά, όχι το 13 νομίζω, 13-14. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Το θέμα μας είναι ότι πρέπει να υλοποιηθεί, εάν πιέσουν όλοι μπορούμε να το πετύχουμε, να το διεκδικήσουν. Είναι γεγονός ότι εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Προχθές σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό στη Λάρισα μου είπαν ότι ίσως η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος θα μπορούσε να διαμεσολαβήσει και θα του στείλω και την πρότασή μας προκειμένου να διεκδικήσει να πάρει αυτή την ένα κομμάτι τέτοιο διανομή. Να πάρει το μοίρασμα αυτό το προϊόντο προκειμένου να μπορούν τοπικά οι τοπικοί προμηθευτές, και υπάρχουν πολλές σκέψεις και πώς γίνεται και σε άλλες χώρες, δεδομένου ότι επιτρέπεται, προκειμένου να εξασφαλίζεται και τα λεφτά είναι ικανά να εξασφαλίσουν στα παιδιά μας κάθε πρωί από ένα φρούτο, ένα δεκαθιανό όπως το λέω εγώ, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και όχι τον τελευταίο μήνα που θα παίρνουν ένα-δύο κυβότια και τα πάνε στο σπίτι. Όλο το πρόγραμμα βασίζεται ότι τα παιδιά σε μια ώρα που αφιερώνεται γι' αυτό μαζεύονται σε μια αίθουσα, τρώνε το πρωινό τους, γιατί χρόνος μαθαίνουν τα καλά και της υγιεινής διατροφής και της όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες που υφίστανται για τα προϊόντα αυτά. Υπάρχουν βίντεο από άλλες χώρες του επιτυχημένου αυτού προγράμματος και κατά συνέπεια μπορεί να εφαρμοστεί και στη χώρα. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στις εξαγωγές, εισαγωγές. Εισάγουμε. Είναι μια αμαρτία που δυστυχώς η περιοχή της γενικότερα της Κρήτης δυστυχώς έχουμε συνεχόμενα κρούσματα παραβατικότητας και αμαρτίας. Λοιπόν, από εξαγωγές μέχρι στιγμής τα χειμερινά φρούτα και λαχανικά και κυρίως τα λαχανικά, οι ντομάτες είναι πίσω γύρω στις 27-28%, οι πιπεριές και αυτές βρίσκονται με λιγότερο ποσοστό πίσω ένα του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Από δε τα στοιχεία που έχουμε από τις εξαγωγές το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρά το ότι έχουν σε όλα τα προϊόντα αυξηθεί η μέσο σταθμική τιμή πώλησης, εντούτοις εξακολουθεί να παρατηρείται εξαγωγή ντομάτας κυρίως από την Κρήτη προς τις γειτονικές χώρες που αποτελούν το 85-86% των συνολικών εξαγωγών προς Βουλγαρία και Ρουμανία, με τιμές προς Βουλγαρία με 30 λεπτά το κιλό μεσοσταθμικά και προς Ρουμανία με 50. Εσείς ξέρετε τις τιμές εκεί που έχουν διαμορφωθεί στα δημοπρατήρια, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι τιμές είναι είτε υποτιμολογημένες είτε προϊόντα υποτιμολογημένα φορολογικά είτε και ποιοτικά, και κατά συνέπεια σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστατευτεί η φήμη του προϊόντος, άλλως θα φύγει και θα έχουμε αύξηση των εισαγωγών που οι εισαγωγές στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα εισήχθησαν με 1,70 λεπτά του κιλού. Όπως καταλαβαίνετε
θα ευτοπίζονται τα ελληνικά προϊόντα ακόμη και από την ελληνική αγορά, αν συνεχιστεί αυτό το καθεστώς και αυτή η υποτίμηση της ποιότητας και της φήμης του προϊόντος μας. Σε κάθε περίπτωση, γιατί ακούω και τις δικαιολογίες ότι είναι δεύτερη ή άλλη ποιότητας. Στο τέλος της καλλιέργειας, άρα δεν είναι. Ναι, δεν είναι στο τέλος της καλλιέργειας. Ναι, λέω τα δικαιολογίες. Παρατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Mm-hmm. Εγώ τα έχω και κατανομώ στο Ηράκλειο του 21. Δεν το πούμε, εάν χρειαστεί θα τα δημοσιοποιήσω, αλλά δυστυχώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση είναι σε βάρος των παραγωγών μας η πλήξη του ονόματος των κριτικών προϊόντων και ειδικότερα το κυπευτικό, που ουσιαστικώς είναι μια εγγύηση και σε όλη την Ευρώπη για την ποιότητά τους, και αυτό αποδεικνύεται για το υπόλοιπο 10-15% που πάει προς άλλες αγορές, η τιμή πώλησής τους είναι γύρω στο 1,60-1,50. Κατά συνέπεια είναι εσχεμένη, δεν μπορεί δηλαδή από όλο τον όγκο της παραγωγής μας το 85% να είναι δεύτερης ποιότητας. Κατά συνέπεια κάτι δεν πάει καλά και θα πρέπει να ερευνηθεί και να παταχθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα οι πιπεριές, όπως ξέρετε, φέτος πήγαν καλά. Mm-hmm. Οι προοπτικές τους είναι σχετικά καλές και για τη καινούργια χρονιά. Σε κάθε περίπτωση των μέλλον των ελληνικών λαχανικών και των φρούτων έχει προοπτική, πλην όμως θα πρέπει να δοθεί μια κάποια ενίσχυση για μείωση του κόστου της παραγωγής. Άλλως θα έχουμε εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες σε χαμηλότερα επίπεδα, που δεν θα μπορούν να πουληθούν τα ειδικά μας τα ελληνικά ακόμη και στην ελληνική αγορά. Με αυτή την περίοδο, το είδατε και πως διαμορφώθηκε με την αύξηση της τιμής της ντομάτας πριν από ένα μήνα, φτάσαμε στο σημείο εισαγωγή με μεγάλη τιμή. Δηλαδή ακόμη και από την Αλβανία ήρθαν ντομάτες με 1,70 και μπορούσαν να πουληθεί 2-2,5 ευρώ. Υπάρχει μια τιμή πάντα που διαμορφώνεται, η οποία όταν την υπερβεί κανείς συμφέρει να έρθουν προϊόντα από τις τρίτες χώρες, ακόμη και με την αυξημένη μεταφορά, ή ακόμη και αν πληρώνουν δασμό. Πατριώτες φαντάζομαι είναι αυτοί τώρα, που μόνο το κέρδος σκέφτονται, φαντάζομαι. Τέλος. Μπας πέσω, ας μην το συνεχίσουμε. Ναι, αυτό είναι πάντως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, και κάθε χρονιά αρκετές εισαγωγές, έχουμε και τα βαφτίσια, τώρα στην προκειμένη περίπτωση δεν βαφτίστηκαν κάτι άλλο. Έχουμε και τα βαφτίσια, αλλά έχουμε και τα αντίστροφα βαφτίσια. Να βάλουμε ένα GPS προϊόντα στην ντομάτα για να μην τη χάνουμε, ξέρετε. Μόνο τα μαρτυρικά λοιπόν. Ένα κάτι, τι να πω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο στην ντομάτα, έχουμε και τα αντίστροφα όμως βαφτίσια. Εκτός από ελληνοποιήσεις, έχουμε και ελληνικών προϊόντων τουρκοποιήσεις ή ιταλοποιήσεις, έτσι. Έτσι, γενικά όλο το θέμα αυτό. Όταν υπάρχει αναμπουμπούλα, ο λύκος χαίρεται. Ακριβώς, καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε. Και οπότε, οι προοπτικές και για τη φετινή χρονιά είναι καλές. Η μέσοσταθμική τιμή πώληση μέσοσταθμικά των προκυπευτικών μας στο τρίμηνο είναι συν 15% από απόψεις μέσης τιμής πώλησης, αλλά έχουμε μια μείωση στον όγκο της εξαγωγής 17%. Αυτό σημαίνει ότι με 15% αύξηση της τιμής δεν καλύπτεται το αυξημένο κόστος που είναι 30-35% και ίσως να έχει φτάσει αυτή τη στιγμή και γύρω στο 40%. Κατά συνέπεια θα πρέπει να δοθεί, και είναι αίτημά μας και προς την ελληνική κυβέρνηση αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ομοσπονδίες μας έχουν ζητήσει τη χορήγηση ενίσχυσης καλή ώρα σαν το Ταμείο κορονοϊού ακριβώς, προκειμένου το Ταμείο για την Ενέργεια, προκειμένου να δοθεί ενίσχυση στους παραγωγούς, προκειμένου να μειωθεί το κόστος της παραγωγής τους, των λιπασμάτων, της ενέργειας, του εργατικού και στο εμπόριο των υλικών συσκευασίας, αλλά και στις μεταφορές, για να καταστούν τα φρούτα και τα λαχανικά μας ανταγωνίσιμα έναντι προϊόντων τρίτων χωρών, όπως είναι από την Αίγυπτο, από την Τουρκία και άλλες, και από το Μαρόκο, δεδομένου ότι θα φτάσουμε στο σημείο κάποια στιγμή
να είναι φθηνότερα τα εισαγόμενα προϊόντα από το να μην μπορούμε να συγκομίσουμε τα προϊόντα μας, γιατί δεν θα συμφέρει τιμή πώλησης. Είναι μεγάλο θέμα και μπορείς να πεις κι άλλα σε αυτό, κύριε Πολυχρονάκη. Έχουμε αλλά, πολλά ναι, και έχουμε και πολλά παραδείγματα. Η επισιτιστική κρίση έρχεται όχι λόγω μη παραγωγής προϊόντων. Η παραγωγή μας είναι επαρκής στα φρούτα και τα λαχανικά. Γενικά θα έλεγα σε όλη τη γεωργία μας τη χώρα. Αλλά δυστυχώς χρειάζεται ενίσχυση προκειμένου να μην υπερκαλυφθεί. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι διμερείς συμφωνίες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες από τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει να επεξεταστούν οι προϋποθέσεις και οι κανόνες ποιότητος και υπολοιμάτων φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν αυτές οι χώρες. Τώρα πια βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο και η κοινότητα από εκεί που ήταν γαλαντόμαστο να χορηγεί δυνατότητες χωρίς δασμούς και προτιμησιακές συμφωνίες σε κάποιες τρίτες χώρες, θα πρέπει να τις περιορίσει προκειμένου να προστατεύσει το κοινοτικό παραγωγό. Άλλως θα εγκαταλειφθούν πολλές διεύθυνες. Σωστά. Και δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης μιας τέτοιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας τουλάχιστον το πλέον πλεονεκτικός τομέα για τον οποίο μπήκαμε το 81 ήταν η γεωργία μας. Έτσι. Εκεί είμαστε θετικοί σε όλα τα άλλα, είμαστε σχεδόν αρνητικοί. Το ξέρω ότι είχε χάσει μετά τις διαπραγματεύσεις τότε και κατά συνέπεια έχω από πρώτο χέρι δυνατότητα, πώς λένε, γνώση το τι έγινε και τότε. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε πώς να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πολυχρονάκη. Καλά να είστε και εσείς. Και καλό είναι η παραγωγή μας να διαφυλάξουν τη φήμη τους και να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους, να τους δοθεί μια ενίσχυση για να μειωθεί το κόστος, για να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος αυτός που περιγράψατε, ότι θα κατακλειστούμε με εισαγόμενα προϊόντα που είναι πολύ φθηνά και ενδεχομένως και επί αμφιβόλου ποιότητας, μιας και μιλάμε για την ποιότητα, έτσι. Ωραία. Την καλημέρα μας από την Ελλάδα. Καλημέρα. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Πολυχρονάκη, νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση.